το καθιερωμένο ραντεβού, πάλι ήρθε η ώρα για να γίνει. Γιατί αλλιώς δεν ξεκινάει και τηλεοπτική σεζόν, δηλαδή. Σωστό. Βεβαίως, ξεκινήσατε. Καλή αρχή. Είσαι ένας άνθρωπος καταρχήν που τίμια λες. Βλέπω τα πάντα στην τηλεόραση. Είμαι τηλεοραζάκιας δηλωμένη από χρόνια, όχι τώρα. Έχεις ασκήσει ποτέ στη ζωή σου βία σε γυναίκα? Ποτέ. Το Big Brother, λοιπόν, το πήρα χαμπάρι από το διαδίκτυο. Με όλη αυτή την επίμαχη σκηνή και τα λόγια που είπε ένα παλικάρι, ήταν να πιάσω το παλικάρι από τα αυτή και να του πω. Βούτα λίγο τη γλώσσα στο μυαλό σου. Κατάλαβε λίγο τι λες. Σε βλέπουν νέα παιδιά. Τι μήνυμα παίρνουν από αυτό? Ότι άμα δηλαδή η γυναίκα σου πει όχι, δεν ισχύει το όχι, εγώ ντε και καλά. Δεν έχω μεγαλώσει ούτε με τέτοιες αρχές. Έχω καλή οικογένεια, έχω παιδεία. Τσαντίστηκα όταν είδα ότι μίλησαν με τη μάνα του παιδιού. Τη μάνα να την αφήσουν ήσυχη. Νόμιζε ότι είχε μεγαλώσει ένα παιδί που ήξερε να σέβεται, ένα παιδί που αγαπούσε τις γυναίκες, ένα παιδί που δεν θα τα έλεγε ποτέ όλα αυτά. Και πιθανότατα έτσι και να είναι. Μετά έγινε παίχτης. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Θέλετε να το κατακτήσετε? Κάνετε σαν λισσοσμένες και με το που έρχεται δεν μπορείτε να μιλήσετε. Δεν το έχετε, κορίτσια, δεν το έχετε. Λέμε ωραία σεβασμό στις γυναίκες και πω από τι είπε αυτός ο παίκτης του Big Brother και σε αντιπαράθεση. Έρχεται ένα παιχνίδι που 20 κοριτσάκια, σαν τα κρύα τα νερά μερικά, και ένα παλικαράκι, επίσης σαν τα κρύα τα νερά. Ωραιότατος νέος. Γιατί το κάνουν αυτό στον εαυτό τους? Έτσι είναι οι γυναίκες και έτσι είναι και οι άντρες. Θα αυτοκτονήσω με την Παναγία δηλαδή. Έτσι, μπράβο, βρε Σύφη. Θα τελειώσω με το GNTM. Ήταν εκεί με μία επιλογή που τους διαλέγανε. Και ένα παλικάρι, ωραίο παλικάρι κι αυτό, κατέβηκε η κριτική επιτροπή. Και τον είχαν γύρω και τον κοιτάγανε. Λέω, Παναγία μου, τα δόντια θα τα κοιτάξουν. Ξέρεις, στα σκλαβοπάζαρα, έτσι, ανοίγαν και τα δόντια να δούνε, γιατί από εκεί φαινόταν η υγεία. Πες μου κάτι, σε εικαιτεύω. Μην με κοιτάς με αυτόν τον τρόπο. 8 λέξεις ή μέλισσες? Δεν υπάρχει σύγκριση, καμάρι μου. Μέλισσες είναι έρωτας. Το είχα παρακολουθήσει από πέρσι λόγω της Κάτιας Δαμβουλάκη, δηλαδή ό,τι και να παίζει, τόσο ή άλλως θα βλέπα την Κάτια εγώ. Οπότε δέθηκα εκεί. Αν η Κάτια πήγαινε φέτος στις 8 λέξεις, θα στεναχωριόμουν λίγο.